Παρουσία αστυνομικής δύναμης, οι οκταμηνίτες επέστρεψαν σήμερα από τις 10 το πρωί στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιωνίου. Οι οκταμηνίτες του Δήμου της Πάτρας συνεδρίασαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο εργατικό κέντρο της πόλης ώστε να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό που αποφάσισαν ήταν να επιστρέψουν στις καταλήψεις και ειδικότερα στο κτίριο της Αποκεντρωμένης. Εξάλλου, οι συμβασιούχοι του Δήμου πέρασαν και το βράδυ της Δευτέρας έξω από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου, στο πλαίσιο της διήμερης κατάληψης και σχετικής διαμαρτυρίας που έκαναν. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ είχε συνάντηση με τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και επίσης Εσωτερικών, Έφη Αξιόγλου και Αλέξη Χαρίτση αντίστοιχα. Ωστόσο, σε πρώτη φάση δεν πάρθηκε κάποια απόφαση, ούτε υπήρξε κάποια δέσμευση πέραν της σύσκεψης στο επόμενο διάστημα για το θέμα, στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτό που ζητούν οι συμβασιούχοι του Δήμου είναι η ανανέωση των συμβασεών τους που λήγουν και επίσης ταμείο ανεργίας για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παραμένουμε στο χώρο, περιφρουρούμε την κινητοποίησή μας. Έτσι, δεν πειράζουμε τίποτα όπως είχαμε κύριοι, διεκδικούμε, εμείς είμαστε εργάτες, δεν είμαστε ούτε Ταλιμπάν, ούτε κάτι άλλο που κρύβουν τα πρόσωπά τους. Εμείς είμαστε εργάτες, ήρθαμε εδώ, διεκδικούμε τη δουλειά μας, θα τη διεκδικήσουμε όμορφα και νοικοκυρίσια όπως ξέρουμε.